ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στη Ρωσία, χωρίς όμως να αναφέρεται ονομαστικά στη Βάγνερ ή τον διοικητή της Γευγένη Πριγκόζιν. Όπως είπε, απευθύνομαι στους πολίτες της Ρωσίας, στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των ειδικών υπηρεσιών, στους στρατιώτες και τους διοικητές που πολεμούν τώρα στις θέσεις μάχης τους. Το κάνουν με ηρωικό τρόπο, Απευθύνομαι επίσης σε όσους παρασύρθηκαν σε μια εγκληματική περιπέτεια με δόλο ή απειλέ προχωρώντας σε ένα σοβαρό έγκλημα, μια ένοπλη εξέγερση. Η Ρωσία δίνει την πιο σκληρή μάχη για το μέλλον της, όλος ο μηχανισμός της δύση είναι εναντίον μας. Η Ρωσία θα αμυνθεί, πρόκειται για προδοσία, για πισόπλωτα μαχαίρωμα και αναφέρομαι στην προσπάθεια να διχαστεί η κοινωνία μας. Η κατάσταση στο Ρωστόφ είναι δύσκολη. Οι άντρε του Ρωσικού στρατού έχουν λάβει εντολή να εξουδετερώσουν του επαναστάτε. Οποιαδήποτε εσωτερική διαμάχη πρέπει να τερματιστεί στην διάρκεια τη επιχείρηση στην Ουκρανία. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση θα τιμωρηθούν. Θα βρεθούν ενώπιον του νόμου και του λαού τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι επιβάλλει αντιτρομοκρατικό καθεστώς στη Μόσχα και την περιοχή της εν μέσω ανταρσίας από την μισθοφορική οργάνωση Βάγνερ όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ρία. Παράλληλα ακυρώθηκαν όλα τα μεγάλα events στη ρωσική πρωτεύουσα.